Το έγκλημα στα ΤΕΠΗ δημιούργησε μια νέα κατάσταση σε όλο το Πανελλήνιο. Αυτό φάνηκε από τις μεγαλειώδεις απεργιακές συγκεντρώσεις και συλλαλητήρια, τόσο στην πόλη μας όσο και σε όλη την Ελλάδα. Σε όλες αυτές συμμετείχε και η Ένωση, μαζί με γονείς, μαζί με εργαζόμενους, μαζί με τους μαθητές, μαζί με τα παιδιά μας. Είμαστε περήφανοι σαν γονείς, που δεν σιωπήσατε μπροστά στο έγκλημα. Φάνηκε από τις πολύμορφες δράσεις που είχατε μέσα και έξω από τα σχολεία. Το συγκλονιστικό αυτό γεγονός θύμισε τους στίχους του τραγουδιού «Αν γλιτώσει το παιδί υπάρχει ελπίδα». Μας θύμισε το χρέος μας σαν γονείς. Θα διεκδικήσουμε το μέλλον των παιδιών μας, το μέλλον, αυτό που σας αξίζει και όχι αυτό που σας ετοιμάζει αυτή η πολιτική. Δεν φεύγουν τα νεκρά παιδιά. Μένουν στο σπίτι και έχουν μια ξέχωρη προτίμηση να παίζουν στο κλεισμένο διάδρομο. Και κάθε μέρα μεγαλώνουν μέσα στην καρδιά μας. Τόσο που ο πόνος κάτω από τα πλευρά μας δεν είναι πια από τη στέρηση, αλλά από την αύξηση. Κι αν κάποτε γυναίκες βγάζουν μια κραυγή στον ύπνο τους, είναι που τα κυλοπονάνε πάλι. Ταξιδεύετε στο βαγόνι με αριθμό 3. Λίγο πριν τα ΤΕΜΠΗ, δίψασες. Σηκώθηκες και πήγες στο μπαρ για να πάρεις ένα μπουκάλι νερό. Νερό από την πηγή της Τυγός. Και ξαφνικά έγινε ατύχημα. Δεν μπορώ να βρω τον Γιώργο. Δεν απαντάει στο τηλέφωνο, μου είπε η φίλη σου λίγα αργότερα λεπτά. Από εκείνη τη στιγμή σε ψάχνουμε, σε περιμένουμε. Εσύ όμως δεν θα γυρίσεις ποτέ. Έφυγες πολύ μακριά μας, σε άλλους τόπους. Πόσο κοστίζει άραγε στη σύγχρονη Ελλάδα ένα μπουκάλι νερό? 1 ευρώ ή μήπως μια ανθρώπινη ζωή? Αντίο λατρευτό μου παιδί, θα σε αγαπάμε πάντα. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Αντίο Δήμητρα, αντίο Νικήτα, αντίο Κέλλη, αντίο Γιώργο. Παιδιά της Καλαμαριάς, πόσο γρήγορα κόπηκε το νήμα της ζωής σας? Γιατί άραγε? Ήταν μόνο ανθρώπινο λάθος? Δεν θα πάψεις ούτε στιγμή να αγωνίζεσαι για το δίκαιο. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, δεν θα πάψεις ούτε στιγμή να αγωνίζεσαι για την ειρήνη. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, μην ξεχάσεις τη χαμένη άνοιξη αυτών των παιδιών. Τι λέω, όταν φτάσεις, δεν έφτασες ποτέ.